θα ανοίξουμε την ατζέντα φορολογικών θεμάτων που βρίσκονται στην επικαιρότητα. Απαντήσεις σε μια σειρά ερωτημάτων θα μας δώσει ο κύριος Μανώλης Καφτάκης, φοροτεχνικός. Κύριε Καφτάκη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα και να μου δώσετε την ευκαιρία να σας ευχηθώ μια καλή τηλεοπτική σεζόν. Να είστε καλά. Με ευχάριστα θέματα. Με ευχάριστα θέματα. Είναι ευχάριστα τα θέματα τα οποία θα πούμε σήμερα? Δυστυχώς όχι, η συγκυρία δεν είναι τόσο ευχάριστη, αλλά θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να την κάνουμε πιο... Να δώσουμε την θετική έτσι. Θετική, σωστά. Σωστά. Λοιπόν, μία σειρά λοιπόν ζητημάτων που βρίσκονται στην επικαιρότητα, πάμε να τα ανοίξουμε. Δήλωση COVID μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου. Ωραία, αυτό αφορά στην ουσία ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι το προηγούμενο διάστημα είχαν υποστεί μια μείωση στο μίσθωμα που λάβανε από επιχειρήσεις ή από εργαζόμενους που είχαν μπει σε αναστολή εργασίας. Αυτοί οι ιδιοκτήτες είχαν λάβει το ενίκιο τους μειωμένο κατά 40%. Πρέπει λοιπόν μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου να καταθέσουν ηλεκτρονικά αυτές τις δηλώσεις COVID, έτσι τις ονομάζουμε, προκειμένου και αυτοί μετά να έχουν τα ευεργετήματα που ορίζουν όμως λόγω της μείωσης που έχουν υποστεί. Λοιπόν, αρχικές δηλώσεις COVID για τους μήνες από Μάρτη μέχρι Ιούνιο, σωστά? Σωστά. Και τροποποιητικές δηλώσεις COVID για τους μήνες από Μάρτιο έως Αύγουστο. Σωστά. Θα ήθελα εδώ να πω ότι οι ιδιοκτήτες οι οποίοι κάνουν αυτές τις δηλώσεις θα έχουν παρατάσεις φορολογικές υποχρεώσεις. Βέβαια. Και ταυτόχρονα θα έχουν και κάποιες φορολογικές ελαφρύνσεις σε επόμενες οφειλές τους προς την εφορία. Λοιπόν, δήλωση COVID, στοιχεία εκ μισθωτή. Ωραία. Εκεί ο ιδιοκτήτης λοιπόν θα πρέπει στη δήλωση αυτή να δηλώσει αν αποτελεί και κύρια κατοικία του μισθωτή που έχει αναστελή σύμβαση εργασίας ή αν πρόκειται για κάποια επαγγελματική στέγη κάποιες επιχείρησης. Βέβαια, βλέπουμε και την σχετική κάρτα. Η μείωση μισθώματος αφορά κύρια κατοικία στην οποία ο μισθωτής είναι εργαζόμενος και έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του. Και η μείωση μισθώματος αφορά κύρια κατοικία στην οποία ο σύζυγος του μισθωτή είναι εργαζόμενος, εργαζόμενη και έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του. Είναι στοιχεία τα οποία βέβαια μας έχετε δώσει εσείς, κύριε Καφτάκη, και τα έχουμε κάνει εμείς σχετικές κάρτες προκειμένου να διευκολύνουμε και τους τηλεθεατές θέματα τα οποία απασχολούν όλους. Σωστά, σωστά. Και θα πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι όπως βλέπουμε και στην οθόνη, ότι ισχύει και για τις φοιτητικές κατοικίες. Δηλαδή, αν κάποιος ήταν πληττόμενος, είχε μπει σε αναστολή και έχει κάποιο παιδί το οποίο σπουδάζει, δικαιούται αυτή την έκπτωση νοικίου. Άρα, πρέπει ο ιδιοκτήτης του σπιτιού να κάνει αυτή την δήλωση. Μείωση μισθώματος αφορά τη φοιτητική κατοικία τέκνου εξαρτώμενου μέλους του πληττωμένου. Η μείωση μισθώματος αφορά την επαγγελματική στέγη του πληττωμένου και η μείωση μισθώματος αφορά την κύρια κατοικία ναυτικού. Ωραία, άρα βλέπουν λοιπόν τρεις κατηγορίες γενικές. Είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κάποια επαγγελματική στέγη και έχουν τη μείωση. Είναι οι πληττόμενες οικογένειες, είτε ο σύζυγος, η σύζυγος, είτε το τέκνο. Και υπάρχει κάποια πρόληψη για τους ναυτικούς. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη κάρτα για να μπούμε λίγο στο κλίμα και το τι έχει να μας παρουσιάσει ο κύριος Καφτάκης. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για την επιστρεπτέα προκαταβολή νούμερο 3. Έχει υπάρξει λοιπόν η επιστρεπτέα προκαταβολή 1 και 2. Στην ουσία πρόκειται για μια μορφή δανείου που δίνει το δημόσιο προς τις επιχειρήσεις και το οποίο είναι άτοκο για ένα διάστημα. Και η προθεσμία, όπως βλέπουμε και στον πίνακα, λήγει 28 Σεπτεμβρίου. Είναι από παράταση, διότι έλεγε τη Δευτέρα η προθεσμία αυτή. Οι επιχειρήσεις λοιπόν πρέπει να μπουν στο αντίστοιχο site, να δηλώσουν τα έσοδά τους που έχουν μέχρι και τον Αύγουστο του 2020 και ανάλογα τις μείωσεις που έχουν σε σχέση με το 2019 θα λάβουν αυτό το μέτρο στήριξης. Λοιπόν, πάμε να ασχοληθούμε λίγο και να ανοίξουμε τον όρο συνεργασία. Και βέβαια, λοιπόν, η συνεργασία είναι από τα μέτρα που έχουν βγει για να στηρίξουν και επιχειρήσεις και εργαζόμενους. Στην ουσία πρόκειται για ένα μηχανισμό που ο εργοδότης μπορεί να μειώσει το ωράριο εργασίας του εργαζόμενου και να αναπληρωθεί το χαμένο κομμάτι του μισθού από το κράτος. Αυτοί λοιπόν οι εργοδότες οφείλουν από 14 μέχρι 24 Σεπτεμβρίου να υποβάλουν τις αντίστοιχες δηλώσεις. Ταυτόχρονα εδώ πρέπει να πούμε ότι όσοι εργοδότες έχουν θέσει αναστολή εργαζόμενους μέσα στον Αύγουστο πρέπει να υποβάλουν τις αντίστοιχες δηλώσεις στις προθεσμίες που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή μέχρι 24 Σεπτεμβρίου, και οι εργαζόμενοι για να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού τα 534 ευρώ που λαμβάνουν κάθε μήνα, θα πρέπει και αυτοί, αφού προηγηθεί η δήλωση του εργοδότη, να μπουν στην σελίδα support employees και να υποβάλουν τη δική τους αίτηση μέχρι 25 Σεπτεμβρίου.
Ο κύριος Καφτάκης είναι ένας φοροτεχνικός, ο οποίος γνωρίζει άριστα όλες τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο, βέβαια, των τελευταίων οδηγιών από τα συναρμόδια Υπουργεία. Και αναφορά, βέβαια, έγινε σήμερα στις κατευθύνσεις που γίνουν τα Υπουργεία και η Κυβέρνηση στο μέτωπο, βέβαια, του προγράμματος συνεργασία και όλων των θεμάτων που αφορούν εκατομμύρια φορολογουμένους. Βρίσκονται. Θέλω ένα αποκειμενικό σχόλιο προς τη σωστή κατεύθυνση όλες αυτές οι τελευταίες εξελίξεις, κύριε Καφτάκη. Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχει μια πρωτόγνωρη κατάσταση στη χώρα και στην οικονομία. Είναι μέτρα στήριξης που είναι σωστά προς αυτή την κατεύθυνση, ότι στηρίζουν και επιχειρήσεις, στηρίζουν και εργαζόμενους. Υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία και οι συλλόγοι των λογιστών και έχουμε τονίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό ως προς την εφαρμογή αυτών των μέτρων. Υπάρχουν πλατφόρμες οι οποίες δεν λειτουργούν πάρα πολύ σωστά και υπάρχει και μια νομοθεσία η οποία είναι λίγο νεφελώδης. Αν ξεκαθαριστούν αυτά τα ζητήματα, θεωρώ ότι είμαστε μια καλή κατεύθυνση να στηρίξουμε και επιχειρήσεις και εργαζόμενους. Η πιο γνωστή ερώτηση εντός αγωγικών, και αν μου επιτρέπετε τον όρο, που σας απευθύνουν, που σας διατυπώνουν φορολογούμενοι πελάτες σας, ποια είναι? Κοιτάξτε, οποτεδήποτε ανακοινωθεί ένα μέτρο στήριξης, υπάρχει ένα μαζικό ενδιαφέρον και των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, οι οποίοι παίρνουν τηλέφωνο, δικαιούμαι αυτό το μέτρο. Υπάρχει μια ανησυχία γενικότερα ότι έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας και προσπαθούν να δουν πού θα στηριχθούν. Υπάρχουν άνθρωποι, ωστόσο, όπως εσείς, που δεν είναι κακό να σηκώσουμε το τηλέφωνο, να μιλήσουμε μαζί τους και να λύσουμε όλες τις απορίες που έχουμε. Δεν είναι κακό. Συνήθως τα υπουργεία κάπως στα ψηλά γράμματα περνούν αυτό που μας ενδιαφέρει. Κοιτάξτε, εμείς οι φοροτεχνικοί που έχουμε κάποια εμπειρία έχουμε ασχοληθεί πολύ με τα μέτρα στήριξης και είναι πολύ σωστό, όπως το είπατε, οποιοδήποτε θέλει μια πληροφορία να απευθύνεται στους λογιστές. Πάρα πολλοί, ειδικά εργαζόμενοι, προσπαθούν μόνοι τους να λύσουν κάποια ζητήματα με αποτέλεσμα να δημιουργούν κολλήματα και να μην λαμβάνουν τις αποζημιώσεις που πρέπει να λάβουν. Λοιπόν, υπομονή, ψυχραιμία, σωστά. Είμαστε εμείς και εδώ και οι δημοσιογράφοι αλλά και οι φοροτεχνικοί, προκειμένου να λύνουμε απορίες και να απαντάμε στα δικά σας ερωτήματα. Κύριε Καφτάκη, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εδώ είμαστε. Εδώ πέρα πάντα να δίνετε, όπως είπαμε, ωραία νέα. Ωραία νέα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.